Ramadan till Mecca's Iraq is a busy atmosphere. Many calls is asked, Lord, who angels you are, is of the source of the most empty episcopal, Constantine Paul, Lord, the Mimi Duin, and Firomen, is the many apostolici pericopi. Από τις προσευλέως επιστολής, η οποία παρουσιάζει τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ως τον μοναδικό και εξαίρετο τύπο αρχιερέως και ποιμένος. Λέγει ο Άγιος Απόστολος, «Διούτος ημιν έπρεπε αρχιερές, τέτοιος αρχιερέας μας χρειαζόταν, όσιος άκακος αμίαντος, άνθρωπος δηλαδή εξολοκλήρου αφοσιωμένος στον Θεό, με ευλάβεια και τέλεια υπακοή, χωρίς ανθρώπινες μικρότητες, κακίες και ιδιοτελή ελαττήρια, χωρίς το παραμικρό μόλυσμο από την αμαρτία. Τέτοιος αρχιερέας υπήρξε ο αναμάρτητος Κύριος Ιησούς, ο οποίος έζησε ως άνθρωπος στη γη εντελώς από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και ήδη ανυψώθηκε πάνω από τους ουρανούς και κάθεται ως άνθρωπος στα δεξιά του Θεού. Επειδή ο Μέγας Αρχιερέας Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος, δεν είχε ανάγκη να προσφέρει καθημερινά θυσίες, όπως οι Ιουδαίοι αρχιερείς που προσέφεραν θυσίες πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Ο Χριστός προσέφερε μια φορά για πάντα ως την πλέον εκπρόδεκτη θυσία τον ίδιο του τον εαυτόν. Δεν υπάρχει λοιπόν σύγκριση με τους αρχιερείς των Εβραίων που ήταν άνθρωποι αδύναμοι και τελείς. Ο Υιός του Θεού αναδύθηκε αρχιερεύς εις τον αιώνα σύμφωνα με την αδιάψευστη υπόσχεση του Θεού προς Αυτόν. Είναι ευνόητος ο λόγος για τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία επέλεξε να μας παρουσιάσει μέσα από την Αποστολική αυτή περικοπή τον Μέγα Αρχιερέα μας Κύριον Ιησού. Και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με το πρότυπο του Αρχιτύπερας Χριστού πολιτεύθηκε και ορταζόμενος Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος έσαι πράγματι ο Σώσιος, διότι εγκατέλειψε τα εγκόσμια, την εγκόσμια σταδιοδρομία και αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό, αγαπούσε ιδιαίτερα τη Θεία Λατρεία και μας άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη τη Θεία Λειτουργία, που τελούμε μέχρι σήμερα και την οποία ο ίδιος συνέφησε φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Υπήρξε και άκακος, διότι παρασκευτικές επιβουλές και τους άδικους διωγμούς που υπέστη, ήξερε να συμφωνεί ακόμη και τους μεγαλύτερους εχθρούς του. Ήταν και συμβίβαστος, δεν παρασυρώταν από το ρεύμα του κόσμου και της αμαρτίας. Σε μια εποχή που ακόμα οι κριτοί είχαν παρασυρθεί από τον σκούτο και τις ειδονές του κόσμου, εκείνος έμεινε διάφορος αμίαντος. Η ίδια ζωή του ήταν μόνιμος και διαρκής έλεγχος για τους παράνομους και διεφθαρμένους. Ο λόγος τους κατεπέρτησε εναντίον της αδικίας, αλλά και βάσαμο για τους πονωμένους. Λίθος κόσμου συνέρε καθημερινά όπου κύριεται ο Ιερός Χρυσόστομος και επιβεβαιωνόταν το αποστολικό του λόγο, τι ούτως ημιν έπρεπε αρχιερεύς. Ο Άγιος Απόστολος υπογραμμίζει στη συνέχεια της περικοπής το σπουδαιότερο στοιχείο για το μεγάλο αρχιερέα, ότι δηλαδή εκάθισεν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύγης εν της ουρανής. Έλαβε τιμητική θέση στον ουρανό στα δεξιά του θρόνου της μεγαλειότητος του Θεού. Από τη θέση αυτή ο αιώνιος αρχιερέας μεσητεύει για όλους όσοι καταφεύγουν στο ελαιός του. Κοντά του βρίσκεται και ο μαρτυρικός ποιμενάρχης, ο Μέγας Χρυσόστομος, διότι ο Άγιος Ιωάννης δεν έζησε παρά μόνο 6,5 χρόνια ως αρχιεπίσκοπος. Η κακία των ανθρώπων επέβαλε στην εξορία και την εξόντωσή του. Την πέτυχε όμως, όχι βέβαια.
διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν και πέθανε εξόριστον, με τρόπο μαρτυρικό δοξάζεται ήδη και στη γη και στον ουρανό, κοντά στο μεγάλο αρχιερέα, τον οποίον υπηρέτησε πιστά μέχρι τέλους, και πρεσβεύει ο Άγιος του Θεού για τη σωτηρία μας. Όσο ζούμε εδώ στη γη, κήρυτε με στέλνος και καλούσε τον λαό σε μετάνοια. Τώρα που ζεις στον ουρανό, προσφέρει δεήσεις και ηγεσίες στον φιλάνθρωπο Κύριον. Ας επικαλούμαστε λοιπόν τις πρεσβείες Του, ας μελετούμε τους θαυμάσιους λόγους Του και ας αγωνιζόμαστε να ζούμε όπως Εκείνος, με αφοσίωση και αγάπη στο Θεό, για να βρούμε έλεος και να γίνουμε κι εμείς συμμέτοχοι στην αιώνια δόξα Του. Μεταφόρου αγάπης Θεού και πίστεως προσέλθετε.